Κύριε δηλαδή Φιά. είναι απίστευτο, έτσι. Κοιτάξτε. Είναι το ρεπορτάζ τη καθημερινή ε, σήμερα. Ελάτε. Αυτή είναι η αντίληψη του ΣΥΡΙΖΑ δυστυχώ. Λίγο το πιο δηλαδή. δυνατά, γιατί εδώ Αυτή είμαστε Αυτή είναι η αντίληψη του ΣΥΡΙΖΑ Ελάτε. για το δημόσιο. Τι θέλω να πω. Καμία αξιολόγηση, καμία σοβαρότητα κανένα τρόπο με τον οποίο μπορούμε να εξελίξουμε τι παροχέ προ του πολίτε. Και αυτό, ξέρετε, είναι κάτι το οποίο προκύπτει από παντού. Έχει αφήσει ακάλυπτη όλη τη νέα γενιά η οποία εργάζεται, διότι επιχειρεί να δείξει κάποια νούμερα σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ τα οποία είναι καλύτερα για την εργασία. Ξεχνάμε όμω ότι ένα μεγάλο κομμάτι τη νέα γενιά σήμερα δουλεύει με 3 και 4 ευρώ την ώρα και έχει διαλύσει όλε τι δημόσιε υπηρεσίε ο ΣΥΡΙΖΑ με τέτοιο τρόπο οι οποίε δεν μπορούν να ελέγξουν και να διασφαλίσουν τα εργασιακά δικαιώματα. Η κυρία Αξιόγλου έχει κλείσει τα μάτια και τα αυτιά στην πραγματικότητα, η οποία είναι εξαιρετικά δύσκολη και την οποία μπορεί να σα τη βεβαιώσει και ο κύριο Ρωμανιά. Δεύτερον, η Φόφη Γεννηματά έβαλε πριν από 15 μέρε πρώτη του όρου τη συζήτηση στο 11. Παίρνει 10 δι. Επιχειρεί να δώσει το ένα. Και τι ξαναλέει τώρα, ξαναψηφίστε με για να σα ξαναπάρω δέκα και μήπω σα δώσω ένα. Ο κόσμο όμω έχει αντιληφθεί τι γίνεται και πρέπει να αλλάξουμε σελίδα. Και σε αυτή την κατεύθυνση, ξέρετε, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε με του διχασμού που έχουμε καλλιεργεί ο κύριο Τσίπρα. Δύσκολο θέμα, Ελάτε. Είναι άλλο πράγμα η φασιστική εγκληματική οργάνωση Χρυσή Αυγή, η οποία επιχειρεί να καπηλευθεί οτιδήποτε έχει εθνικά χαρακτηριστικά. Λίγο Είναι άλλο πράγμα λοιπόν η Χρυσή Αυγή και ο τρόπο με τον οποίο λειτουργεί και είναι άλλο η έκφραση ενό πατριωτικού ενδιαφέροντο. Το δεύτερο είναι ότι τα παιδιά δεν πρέπει να μπουν στου διχασμού των μεγαλύτερων. Είναι το σήμερα και το αύριο τη πατρίδα μα και αυτό πρέπει να το διασφαλίσουμε όλοι. Ε, Πολιτικοί, γονεί, σχολεία, εκπαιδευτικό σύστημα συνολικά. Και Όσοι επιχειρούν και το κάνει και ο ΣΥΡΙΖΑ με άθλιο τρόπο να στήσει επικοινωνιακό παιχνίδι πάνω σε αυτό, ε, βρίσκοντα κομματικά ωφέλη. Κάνει τεράστιο λάθο γιατί ξαναδιχάζει τη νέα γενιά και επειδή σε λίγο καιρό έχουν κι άλλη μια θλιβερή επέτειο, την οποία δεν πρέπει να ξεχνάμε, οφείλουμε να είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί στον τρόπο με Είστε τον οποίο απευθυνόμαστε στα πολιτικά κόμματα. είναι Φωκά, είναι, το είναι τοξική η πολιτική. Το Πασόκα έδωσε επιδόματα, ο ΣΥΡΙΖΑ τα παίρνει πίσω. Το Πασόκα έδωσε ΕΚΑΣ, ο ΣΥΡΙΖΑ το καταργεί. Το Πασόκα έδωσε προστασία πρώτη κατοικία, ο ΣΥΡΙΖΑ το καταργεί. Αυτή είναι η υπογραφή Τσίπρα, τσα, Τσακαλώτου, Καμένου και όλων των υπόλοιπων.